Μετά από τις αναλύσεις που κάναμε σε στρατηγικό επίπεδο για την θέση της Κρήτης, θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να εξετάσουμε και το θέμα του Ερωτόκριτου με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο τον στρατηγικό βέβαια, και τον φιλολογικό και τον ιστορικό, και θα δούμε και τον καλλιτεχνικό, έτσι ώστε να έχετε μια άποψη εντελώς ολοκληρωμένη όσο αφορά αυτό το έργο, γιατί πολύ συχνά, ακόμα και στην Κύπρο, έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι ο Ερωτόκριτος είναι απλώς μια σειρά από μαντινάδες, και ελπίζουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές να αναδείξουμε το γεγονός ότι ο Ερωτόκριτος αξίζει να ανήκει στην άλλη χειρονομιά της ανθρωπότητας, και γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση με τον τρόπο που θα ακολουθήσει πρώτα το εθνικό επίπεδο, μετά το παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν μερικοί, ακόμα και οι δικοί μας, ότι η εμβέλεια του έργου του Κορνάρου είναι κάτι το ανάλογο από την εμβέλεια του έργου του Σερβάντες για τον Δον Κιχώτη. Δεν είναι το ίδιο βέβαια, αλλά είναι ίδιας εποχής, και θέλουμε απλώς να αναδείξουμε το γεγονός ότι κάτι που μπορεί να μας φαίνεται φυσιολογικό και αυτονόητο για την Κρήτη και για την Ελλάδα δεν είναι, και έχει εξεταστεί από διάφορους ειδήμονες, ακόμα και του εξωτερικού, ως ένα κείμενο που πραγματικά χαρακτηρίζει, αν θέλετε, τον χρυσό αιώνα της Κρήτης. Εμείς λοιπόν θα αρχίσουμε να μελετάμε αυτά τα στοιχεία μαζί και να κάνουμε αναφορές. Θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω δύο πράγματα όσο αφορά τις πηγές, και σας συστήνω με έναν τρόπο άμεσο, αν θέλετε να έχετε ένα κείμενο το οποίο να είναι όσο πιο γνήσιο γίνεται με τα δεδομένα που έχουμε από την φιλολογία, σας συστήνω την έκδοση του Βιτσέντζου Καρνάρου από την επιμέλεια του Σιλιανού Αλεξίου, και αν θέλετε να έχετε ένα κείμενο που έχει μια πραγματικά εντυπωσιακή εικονογράφηση, τότε να επιλέξετε το κείμενο που έχει εικονογραφηθεί και από τον Πετράκη. Άρα είναι το ανάλογο, θα λέγαμε εμείς τώρα πιο τεχνικά, ένα facsimile από το χειρόγραφο που βρέθηκε στην Ρουμανία, και θα δείτε ότι έχει πραγματικά σπάνιες εικόνες, 154 εικόνες, και το προηγούμενο έχει εικόνες οι οποίες όμως είναι aqua forte, αλλά είναι με χαρακτικά ασπρόμαυρα, ενώ το άλλο, η εικονογράφηση, έχει βέβαια στοιχεία χρωματικά που είναι πολύ εντυπωσιακά και πολύ χαρακτηριστικά. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια, απλώς ήθελα να σας δείξω ότι υπάρχουν βέβαια πολλές εκδόσεις, αλλά για να είμαστε ακριβείς, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη παράδοση γύρω από τον Ερωτόκριτο, αλλά πολλά στοιχεία έχουν αλλοιωθεί και υπάρχουν αντίγραφα ή αντικείμενα που δεν αντιπροσωπεύουν το αρχικό κείμενο, ενώ ειδικά μετά από την έκδοση του Στυλιανού Αλεξίου έχουμε κάτι που είναι πολύ πιο κοντά. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα, όταν θα πάρετε το βιβλίο, αν δεν το έχετε ήδη στο σπίτι σας, θα ήταν καλό να το έχετε στο σπίτι σας, θα δείτε ότι όταν βλέπετε την αρρύθμιση των στίχων, θα δείτε σε κάποια σημεία, τώρα σας παίρνω ένα σημείο τυχαίο στο μέρος πρώτο, ότι από τον στίχο 122 περνάμε κατευθείαν στο στίχο 125, που σημαίνει ότι ο 123 και 124 δεν υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι μετά από τη μελέτη καταλάβαμε ότι ήταν μια τεχνητή προσθήκη, και κατά συνέπεια τι έκανε ο Σιλιανός Αλεξίου, διατήρησε την αρρύθμιση που είχαμε παλαιότερα για να μην χαθούν οι ειδικοί, και απλώς έβγαλε τους στίχους που δεν λειτουργούσαν με το πρότυπο. Είναι λοιπόν μια δύσκολη εργασία για έναν λόγο πολύ απλό, όπως τα λέγαμε και προηγουμένως με τον Παντελή. Υπάρχουν πολλά χειρόγραφα τα οποία όμως είναι διαφορετικά. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα μόνο χειρόγραφο με ένα πιστό αντίγραφο ή ακόμα και άλλα πιστά αντίγραφα που αναφέρονται στο ίδιο κείμενο. Έχουμε διάφορες εκδοχές, και αυτό πάντοτε μας δυσκόλεψε όσο αφορά το κείμενο, και θα δείτε ότι
στην επιμέλεια του Συνενού Αλεξίου, το κείμενο που χρησιμοποιείται ουσιαστικά είναι το παλαιότερο και είναι το κείμενο που βρίσκεται στην βιβλιοθήκη τώρα και υπάρχει και αντίγραφο και στην Ελλάδα, αλλά είναι οι εκδόσεις της Βενετίας. Άρα το κείμενο είναι από το 1713. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άλλο τεχνικό πρόβλημα, είναι ότι το πρώτο κείμενο που έχουμε από τυπογραφείο στην πραγματικότητα πάνω κάτω εκδίδεται σχεδόν έναν αιώνα μετά την γραφή του βιβλίου. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα προκαλέσει δυσκολίες. Με ποια έννοια? Είναι ότι το κείμενο θα διαδοθεί προηγουμένως με διάφορα αντίγραφα μέχρι να σταθεροποιηθεί και να έχουμε, υποτίθεται, το πρώτο γνήσιο του 1713, και θα έχετε, ας πούμε, την τυπογραφία Αντωνίου Πόρτολη, και δεν είμαστε εντελώς σίγουροι κατά πόσο δεν έχει αλλοιωθεί το κείμενο. Και για αυτό το λόγο, ακόμα και όταν θα πάρουμε το γνήσιο της εποχής του 1713, θα δείτε ότι θα κάνουμε μερικές αλλαγές από τις τροποποιήσεις που έγιναν λόγω μιας σχεδόν προφορικής γραπτής παράδοσης, αλλά με χειρόγραφα, που όπως ξέρετε είναι δύσκολο να έχουμε κάτι το ανάλογο και το ακριβές αντίγραφο με το αρχικό σχήμα. Εδώ, όσο αφορά τώρα το άλλο βιβλίο που σας είπα, με την εικονογράφηση του χειρόγραφου που βρήκε στην Ρουμανία, στην πραγματικότητα είναι ένα βιβλίο που είναι μεταγενέστερο, προέρχεται και από μεταφράσεις που έχουμε και στην ρουμανική γλώσσα, γιατί όπως ξέρετε ο Ερωτόκριτος είχε μεγάλη διάδοση εκείνη την εποχή, θα εξηγήσουμε και το ιστορικό πλαίσιο, και είμαστε ήδη το 1785. Άρα θα έχουμε διαφορές και θα βλέπετε και διαφορές, γιατί άμα πάρετε τα δύο βιβλία θα δείτε ότι η εικονογράφηση είναι διαφορετική. Στο ένα είναι λίγο πιο κλασική και θυμίζει πιο πολύ στοιχεία αναγέννησης. Στην άλλη εικονογράφηση, που είναι κάπως διαφορετική, θα δείτε ότι έχουμε στοιχεία, ακόμα και όταν δείτε τις ζωγραφιές ήδη, θα δείτε ότι έχουμε στοιχεία από την Ινδία, την Περσία, ακόμα και την Τουρκία, ολόκληρο το Βυζάντιο, και μαζί ταυτόχρονα θα δείτε και ένα γούστο της Δύσης που αφορά ουσιαστικά την Βενετία και τους Αυσμπούργους. Αυτό έχει σημασία να το ξέρετε. Με ποια έννοια? Είναι ότι μία εικονογράφηση είναι σχεδόν του ίδιου τύπου και ουσιαστικά είναι από έναν αντιγραφέα. Με ποια έννοια? Βλέπουμε ότι αυτός που κάνει το τυπογραφείο αφήνει κενά για να βάλουμε την εικονογράφηση, και μετά έρχεται κάποιος που αντιγράφει αυτή την ίδια εικονογράφηση με την τεχνική που είχαμε εκείνη την εποχή. Από την άλλη πλευρά έχουμε γνήσια ζωγραφική πάνω στο κείμενο, που ουσιαστικά είναι σχεδόν μοναδική, με μια μεγάλη πολυχρωμία, έντονο χαρακτήρα. Απλώς, αν θέλετε, αυτό που είναι πιο κοντά στο κείμενο είναι το ασπρόμαυρο, ενώ το έγχρωμο θα έχει επιρροές, όπως είπαμε, και από άλλους πολιτισμούς, για να δείχνει, αν θέλετε, μια πολιτισμική ποικιλία πάνω σε ένα κείμενο που θεωρείται ότι είναι μόνο από μια περιοχή. Τώρα ερχόμαστε πιο συγκεκριμένα στα δεδομένα που έχουμε και στην Κρήτη. Έχετε ακούσει πολλοί από εσάς πάρα πολλές εκδοχές από τον Ερωτόκριτο με προφορικό τρόπο, δηλαδή από τραγούδι, ακόμα και θεατρική παράσταση. Υπάρχουν πολλές ωραίες εκδοχές, υπάρχουν βέβαια και άσχετες, απλώς αυτό προέρχεται συνήθως από το γεγονός ότι δεν ξέρουν ακριβώς το κείμενο, άρα θεωρούν ότι απλώς πρέπει να κάνουν την επαγγελία. Θα παραμείνουμε σε αυτές που είναι ενδιαφέρουσες, δεν θα πω ονόματα γιατί αλλιώς θα έχουμε ένα θέμα που θα είναι τουλάχιστον σαν το κριτικό ζήτημα. Θα πούμε απλώς ότι οι μερικές ερμηνείες έχουν αφήσει ιστορία και άλλες έχουν απλώς περάσει, αλλά απλώς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους σας ότι το γνήσιο κείμενο είναι δύσκολο να τραγουδηθεί. Με ποια έννοια? Είναι ότι η πολυπλοκότητα του στίχου δεν σχετίζεται με την απλότητα της μουσικής. Με ποια έννοια το λέω τώρα? Συνήθως όταν ακούτε τον Ερωτόκριτο
έχετε την εντύπωση ότι ο ρυθμός του Ερωτόκριτου λειτουργεί σαν μία μαντινάδα. Άρα έχετε ένα ρυθμό σχετικά μονότονο και αυτό μας δίνει την εντύπωση ότι το κείμενο γράφτηκε για αυτό το λόγο. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο Ερωτόκριτος δεν γράφτηκε για να τραγουδηθεί. Άρα δεν είναι τραγούδι, ακόμα και άσμα, με αυτήν την έννοια. Έχει έναν επικό και λυρικό χαρακτήρα, αλλά είναι πιο πολύ ένα κείμενο για ανάγνωση. Αυτό δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι το έγραψε με αυτόν τον τρόπο ο Βιτσένζος Κορνάρος, είναι ότι υπήρχαν και άλλες εκδοχές προγενέστερες. Θα αρχίσουμε από Παρί Ευγέν, άρα είναι ένα γαλλικό κείμενο το οποίο μετά θα έχει ένα μεγάλο σουξέ εκείνη την εποχή, θα μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, θα περάσει στα ιταλικά, από τα ιταλικά θα περάσει σιγά σιγά στα ελληνικά και μετά θα έχουμε, αν θέλετε, την εκδοχή του Βιτσένζου Κορνάρου. Θα το αναλύσουμε και πιο προσεκτικά πώς έγιναν αυτές οι αλλαγές και σε ποιο επίπεδο έχουμε μια αναβάθμιση του κειμένου. Πάντως είναι ένα κείμενο για ανάγνωση, που σημαίνει ότι έχει τεχνικά ζητήματα που όταν κάποιος θα το τραγουδήσει θα έχει την τάση να το απλοποιήσει. Ένα παράδειγμα πολύ απλό είναι ότι η μουσική, εκτός αν έχουμε μια μεγάλη σύνθεση, θα χρησιμοποιήσει ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται, το οποίο όμως δεν μπορεί να επαναληφθεί πάνω στον Ερωτόκριτο. Για έναν πολύ απλό λόγο, η ποικιλία του τονισμού του Ερωτόκριτου δεν είναι μόνο το κλασικό. Άρα να μιλήσουμε λίγο για το κλασικό. Έχουμε δύστιχα δύο στίχους, 15 σύλλογοι, και λειτουργούν, αν θέλετε, 2-2. Αυτό λέμε δύστιχα. Πάνω σε αυτό το σύστημα έχουμε 15 συλλαβές, οι οποίες συνήθως, το ανάλογο από το ημίστιχο που λέμε, θα είναι 8-7. Άρα 8 συλλαβές συν 7 συλλαβές. Ο τονισμός συνήθως γίνεται στις συλλαβές που αντιπροσωπεύουν τα ζυγά στοιχεία, αλλά το βλέπουμε και για τις ατάκες, δηλαδή για τα πρώτα στοιχεία πάνω σε έναν στίχο, δηλαδή η πρώτη συλλαβή μπορεί να έχει την ατάκα να είναι με τονισμό και να μην έρχεται αμέσως στο δεύτερο, να μπορεί να πάει από το ένα στο τέταρτο. Αυτό όμως όταν βλέπουμε με λεπτομερέστερο τρόπο το κείμενο, θα δούμε ότι δεν ισχύει. Δηλαδή είναι πάνω κάτω ο κανόνας, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πολλές διαφοροποιήσεις και μάλιστα αυτό μπορούμε να πούμε ότι αποδεικνύει και τον πλούτο όχι μόνο του λεξιλογίου, αλλά τις ικανότητες που έχει ο Ερωτόκριτος ως κείμενο, αλλά βέβαια ο Κορνάρος ως συγγραφέας, να διαχειριστεί μια τέτοια πολυπλοκότητα. Αυτό θέλω να το υποσημάνω και να το αναδείξουμε μαζί. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι μερικοί από εμάς, ειδικά στην Κρήτη, που θεωρούν ότι επειδή καταφέρουν να λένε μία μαντινάδα και να την αυτοσχεδιάζουν, πάνω κάτω έχουν πει ένα κομμάτι του Ερωτόκριτου. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί άμα θέλετε, είναι σαν να λέτε, άμα ξέρετε το Πάτερ ημών, ότι είστε παπάς. Είναι μια απλοποίηση που ουσιαστικά λειτουργεί ως εκφυλισμός. Ο Ερωτόκριτος λοιπόν μέσα στο κείμενο έχει μερικές δυσκολίες την ώρα που θα το ακούσετε. Είναι ότι έχει εισαγωγικά, άρα έχουμε ένα κομμάτι αφήγησης και μετά έχουμε ένα κομμάτι που θα είναι διάλογος. Όταν ακούτε τα τραγούδια, συνήθως αυτή η αφήγηση και ο διάλογος μπερδεύεται για λόγους απόλυτα κατανοητούς, με την έννοια ότι πρέπει αυτός που ακούει να ξέρει ποιος μιλάει και για ποιον μιλάει. Αλλά αυτό γίνεται σε μερικούς στίχους. Τώρα, επειδή ο Κορνάρος διαχειρίζεται 10.000 στίχους, είναι πάρα πολύ απλό. Μέσα στον στίχο του θα πει, ας πούμε, ο Ερωτόκριτος λέει. Αυτό, αν θέλετε να το βάλετε σε τραγούδι, δεν θα περάσει ποιητικά, γιατί απλώς είναι μια εισαγωγή. Και συνήθως τι κάνουμε, αλλάζουμε τον στίχο, και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που όλοι ξέρετε, όταν αρχίζουμε με το «Τ' άκουσες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα», να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να βρείτε αυτόν τον στίχο στην αρχή, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει στο κείμενο. Αλλά στην πραγματικότητα, μέσα στο κείμενο έχουμε μια εισαγωγή, ανοίγουν τα εισαγωγικά
εκφράζεται ο Ερωτόκριτος. Από το κείμενο βέβαια, από τους προηγούμενους στίχους, όχι μόνο ξέρουμε ποιος θα μιλήσει και σε ποιον απευθύνεται, αλλά δεν έχουμε ανάγκη εκείνη τη στιγμή να πούμε ποιος είναι, σε ποιον απευθύνεται. Ενώ στο τραγούδι αναγκαστικά το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα τι γίνεται, επειδή το τραγούδι είναι ένα ζωντανό στοιχείο και έχει διατηρηθεί, πολλοί από εμάς γνωρίζουμε τον Ερωτόκριτο μόνο μέσω του προφορικού λόγου. Και ακόμα και στα σχολεία συχνά τα αποσπάσματα που παίρνουμε δεν είναι ακριβώς τα γνήσια, γιατί θεωρούμε ότι θα είναι λίγο δύσκολο για τα παιδιά. Εμείς είμαστε της άποψης ότι αυτό που είναι δύσκολο το ξεπερνάμε και μετά αποτελεί μια υπέρβαση, και αντιθέτως νομίζω ότι όταν διαβάζουμε με τα παιδιά το Ερωτόκριτο, και εδώ επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό, άμα κοιτάξετε την έκδοση που σας λέω θα δείτε ότι στο τέλος έχετε ένα γλωσσάριο. Άρα για όσους θεωρούν ότι κατέχουν εντελώς τη γλώσσα εκείνης της εποχής, θα πω απλώς μερικές λέξεις τυχαίες από το γλωσσάριο. Δεν θα τις εξηγήσω βέβαια, εφόσον τις ξέρουμε όλοι. Και εδώ έχουμε και ένα δείγμα, Παντελή, βλέπεις να είναι ήδη έτοιμη και σου λένε τι θα μας βάλει τώρα. Άρα φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αλάργο σημαίνει μακριά, αλλά τους βλέπω γιατί μου κάνουν νοήματα, γιατί δεν είμαστε μόνοι εδώ. Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν θα έχουμε ας πούμε ρήματα του τύπου ακλωθώ, θα καταλάβουμε όλοι ότι σημαίνει ακολουθώ, αλλά επειδή έχουμε ένα θέμα με τη συλλαβή υπάρχει μια δυσκολία. Άρα άμα σας πω και την λέξη τορνέσι, θα ακούσω μια μικρή σιωπή όσο αφορά τη μετάφραση, γιατί όλοι δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι πρόκειται για το νόμισμα που προέρχεται από τη λέξη τουρνουά, το οποίο χρησιμοποιόταν τότε, και βέβαια στον Ερωτόκριτο το λένε θεωρώντας ότι όλοι ξέρουν τι είναι. Ενώ εμείς βέβαια άμα έπρεπε να το διαβάσουμε θα έπρεπε να είναι γραμμένο δραχμή, ευρώ, κάτι τέτοιο, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Εδώ λοιπόν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζω με αυτές τις λέξεις. Είναι μερικές που είναι ας πούμε εύκολες, είναι μερικές που είναι του τύπου αντάρα. Άρα βλέπω κάνουν κινήσεις, άρα είναι η θόλωση της ατμόσφαιρας από νότιο άνεμο. Φαντάζομαι ότι συγκίνηση το κάνετε ακριβώς όλοι, ότι ήταν από τον νότο που ερχόταν. Και άμα δείτε λοιπόν μερικά σημεία τέτοιου τύπου, θα δείτε ότι ένας κριτικός ομιλητής είναι πολλές λέξεις που θα τις καταλάβει ή σχεδόν θα τις καταλάβει, γιατί μοιάζουν με κάτι που ξέρει. Ένας μη κριτικός θα δυσκολευτεί περισσότερο, εκτός από αν είναι από διάφορες άλλες περιοχές, δεν θα τις ονομάσουμε, αλλά είναι και άλλες λέξεις που θα δυσκολευτούμε. Άρα όλοι φαντάζομαι, γιατί έχω και αρκετούς κριτικούς εδώ μέσα, όλοι ξέρετε τι είναι το βερτζί. Εδώ μου κάνουν κινήσεις με τα μάτια, ο Παντελής ούτε να τολμήσει, και σημαίνει απλώς κόκκινος. Άρα καταλαβαίνετε, σας δίνω αυτό το πλαίσιο, γιατί είναι πολλοί που εμένα μου αρέσει πάντοτε όταν ακούω ζαβάγρες. Ναι, που σημαίνει ανοησία. Να μου λένε, εγώ τον ξέρω απ' έξω τον Ερωτόκριτο και ξέρω όλες τις λέξεις που έχει. Ή θεωρούν ότι ο κύριος Αλεξίου δεν το είχε και έκανε ένα γλωσσάριο που έχει, δεν ξέρω. Παντελή, βλέπεις εσύ για να έχω και μάρτυρα πόσες λέξεις είναι. Καταλαβαίνει ότι αν αυτός ο άνθρωπος έβαλε όλα αυτά τα πράγματα, είναι ότι μάλλον δεν είναι τόσο αυτονόητο το κείμενο. Κατά συνέπεια τι γίνεται, στις επιλογές που κάνουμε στα τραγούδια αποφεύγουμε τα κομμάτια που έχουν ένα λεξιλόγιο που δεν είναι τόσο γνωστό, γιατί μετά όλος δεν καταλαβαίνει για ποιο πράγμα μιλάμε. Κατά συνέπεια ενδιαφέροντα αποσπάσματα δεν τραγουδιούνται ποτέ. Άρα, για να πούμε λίγο το πλαίσιο του βιβλίου. Θυμάστε ότι ο Ερωτόκριτος έχει 5 μέρη, 5 άσματα λέμε συνήθως, τα ονομάζουμε α, β, γ, δ και ε, και αυτό που ακούτε συνήθως είναι
αποσπάσματα από το α και το γ. Σπάνια θα ακούσετε από το δ, θα είναι το πιο σπάνιο, από το β ελάχιστα για από μερικούς τραγουδιστές και μερικές φορές από το ε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πάνω κάτω θα κοιτάξετε το κείμενο, θα το εξηγήσουμε τώρα αμέσως για ποιο λόγο γίνεται αυτό, είναι ότι τα άσματα που είναι, αν θέλετε, τα περιτά, όχι τα άρτια σε νούμερο, αλλά το α, το γ και το ε, είναι τα λεγόμενα ερωτικά, ενώ το β και το δ είναι τα λεγόμενα πολεμικά. Σε ένα τραγούδι είναι λίγο δύσκολο να περάσουμε το πολεμικό στοιχείο, εκτός αν υπάρχει το επικό, και συνήθως τι κάνουμε όταν ακούτε πράγματα από το δεύτερο άσμα, προέρχονται από απόσπασμα το οποίο μιλάει για αγάπη μέσα στο πολεμικό, και παίρνουμε μόνο το πλαίσιο της αγάπης, άρα επαναρχόμαστε σε ένα μοτίβο κλασικό, γιατί όπως ξέρετε τα τραγούδια που μιλούν για την αγάπη είναι πάντοτε πιο πετυχημένα εφόσον αφορούν όλους τους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα άμα άκουγαν πρώτα τα πολεμικά θα ήταν πιο ενισχυμένοι για να διαχειριστούν την αγάπη στη συνέχεια. Το λέμε αυτό, αλλά ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση μας βοηθάει και όποιο πάνω να τα βγάζουμε πέρα. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πάνω κάτω τώρα το ιστορικό πλαίσιο πώς δημιουργείται. Όπως είπαμε, αρχικά έχουμε ένα κείμενο που υπάρχει στην Γαλλία, θα είναι μάλιστα ένα κείμενο πεζό, δηλαδή δεν θα υπάρχει μέτρο, θα εμφανιστεί στη συνέχεια μετά από μεγάλη παράδοση, θα είμαστε ουσιαστικά 1,5 αιώνα πριν, και μετά αυτή η παράδοση θα διαδοθεί μέχρι να φτάσει ουσιαστικά στα πλαίσια της κριτικής λογοτεχνίας μέσω του Βιτσέντζο Κορνάρο. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει προέρχονται από δύο τάσεις. Η μία τάση είναι ότι την ώρα που αντιγράφω ή μεταφράζω σε μία γλώσσα, γιατί έγιναν μεταφράσεις, τροποποιώ ανάλογα με τη γλώσσα. Άρα θα σας δώσω τώρα ένα τεχνικό παράδειγμα το οποίο το χρησιμοποιήσαμε και βιωματικά. Όταν μεταφράζεται π.χ. 15 σύλλαβο στα αγγλικά, το πιο φυσιολογικό είναι ότι σας βγαίνει 10 σύλλαβο. Είναι η λεγόμενη γλωσσική συμπίεση. Όταν το μεταφράζετε στα γαλλικά θα σας βγει πιο πολύ 12 σύλλαβο. Άρα έχει ενδιαφέρον πάνω κάτω τι λέω τώρα. Λέω ότι όταν γράφουμε μια πρόταση στα ελληνικά χρησιμοποιούμε, κατά μέσο όρο βέβαια, περισσότερες συλλαβές από τις συλλαβές που χρησιμοποιούμε στα αγγλικά και στα γαλλικά. Που σημαίνει πρακτικά για τους ποιητές είναι ότι όταν θα μεταφράσουν θα πρέπει να περάσουν σε ένα άλλο σχήμα και θα είναι δύσκολο να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών. Αυτό σημαίνει τώρα όσο αφορά τα κείμενα ότι θα έχουμε αλλαγές. Και οι αλλαγές θα προέλθουν όχι μόνο από τον από το μέτρο, δηλαδή το πλήθος των συλλαβών, αλλά βέβαια και από την ομοιοκαταληξία. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Όπως ξέρετε, π.χ. στα ελληνικά εμείς έχουμε πολλές λέξεις που τελειώνουν με «ος». Π.χ. το βλέπετε πολύ απλά στα αρσενικά. Άρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι αμέσως να δείτε ότι όταν θα κοιτάξετε τις ομοιοκαταληξίες από διάφορα κείμενα, θα δείτε και τον πλούσιο, τον πλούτο που λέμε, της τεχνικής του συγγραφέα, και θα δείτε αυτό που λέμε τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια τι είναι? Είναι λέξεις που μας έρχονται αμέσως, π.χ. σας λέω εδώ, τυχαία άνοιξα, κανακεμένη, καημένη. Αλλά θα έχετε ένα ζευγάρι με δύο συλλαβές, θα σας μείνει το μένει, εντάξει. Έχετε αμέσως μετά γάλα και μετά εβάλα. Όμως τι γίνεται? Πάνω κάτω, το λέω τώρα για όσους τα ακούν τραγούδια και πιο πρόσφατα, θα δείτε ότι όσο το τραγούδι έχει χαμηλό επίπεδο όσο αφορά τον στίχο, τόσο πιο πολλά ρήματα έχει στην ομοιοκαταληξία.
Παντελής τον βλέπω να με κοιτάζει παράξενα. Άρα, όπως βλέπετε, έχουμε τα ουσιαστικά και τα ρήματα. Τα ρήματα έχουν ένα καλό, είναι ότι τελειώνουν με τον ίδιο τρόπο. Όταν λοιπόν δυσκολεύεστε να βρείτε ουσιαστικά και να έχετε ένα ουσιαστικό λόγο, βάζετε ρήματα στο τέλος και τα ρήματα, επειδή τελειώνουν με τον ίδιο τρόπο, η ρήμα είναι πετυχημένη. Το θέμα είναι ότι για να είναι πετυχημένη 10.000 φορές, μετά γίνεται βαρετό. Άρα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν θα κοιτάξετε το κείμενο, ας πούμε σας δίνω ένα παράδειγμα με ρήματα, μπορούσε, πολεμούσε. Εντάξει. Όμως, όταν θα βάλουμε αυτάνα και αποθάνα, όταν θα βάλαμε άλλα βάνου, βγάνου στοιχεία, θα πρέπει μετά να δούμε κατά πόσο έχει χρησιμοποιηθεί το ουσιαστικό μέρος. Και εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Κορνάρος έχει έναν μεγάλο πλούτο όσο αφορά τα ζευγάρια. Αυτό το είχαμε κάνει από τις πρώτες μελέτες που κοιτάζαμε, με ποια έννοια, ότι πάντοτε σε έναν λογοτέχνη που έχει γράψει ένα κείμενο τόσο μεγάλο, κοιτάζουμε πόσες φορές επαναλαμβάνεται, δηλαδή δεν έχει αρκετό πλούσιο λεξιλόγιο για να κάνει κάτι το καινούριο. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν, ο Βιτσέντζος Κορνάρος έχει ένα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στην ομοιοκαταληξία. Δηλαδή π.χ. κάτι που είναι κλασικό, καβαλάρι, θα το χρησιμοποιήσουμε συχνά με λιοντάρι. Άρα εδώ θέλαμε απλώς να σας δώσουμε μία πρώτη γεύση για τον Ερωτόκτο και να δούμε ότι μερικά από τα δομικά του στοιχεία, ακόμα και τα γλωσσικά ή ακόμα και τα λογοτεχνικά, δείχνουν ότι το κείμενο ξεχωρίζει και έχει μια ιδιότητα μοναδικότητας την οποία θα πρέπει να αναδείξουμε και να καταλάβουμε όλοι ότι πρόκειται όντως για άλλη κληρονομιά, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο.